πάω σε εκείνη την άλλη την οδηγία. Την οδηγία που δίνεται από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου προς το Σωματείο των Εργαζομένων για το πώς θα πρέπει να κάνουν τις κινητοποίησεις τους. Και καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Βασίλη Κούδα. Είναι μέλος στην διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Του ζήτησαν λοιπόν μία συνάντηση. Στην αρχή που το είδα, κύριε Κούδα, καλημέρα σας από τον 984. Πίστεψα ότι άλλαξε το κλίμα και ότι να, επιτέλους αποφάσισαν να σας δουν εκεί στη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για να συζητήσετε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητάτε. Καταγγελτικός βέβαια είναι ο λόγος και καταγγελίες μπορεί να τις λέμε, αλλά είναι επί της ουσίας αυτά τα οποία σας απασχολούν με τα κακώς κείμενα στην λειτουργία του νοσοκομείου. Και όσο πήγαινα παρακάτω στην ανάγνωση, έβλεπα ότι αυτό το οποίο τουλάχιστον ζητούσαν ήταν μια συνάντηση μαζί σας για να σας πούνε πώς θα κάνετε τις κινητοποίησεις σας για να μην ενοχλείτε τους ασθενείς. Για να είσαστε και εσείς εντάξει απέναντι στους ασθενείς, τους οποίους συνεχώς λέτε ότι είμαστε υπέρ τους, προασπίζουμε χίλια δύο πράγματα, κινητοποιούμαστε για αυτούς, για εμάς, αλλά τώρα εδώ σας τραβάνε το δικό σας το αυτή. Η αλήθεια είναι, κυρία Δουλγεράκη, ότι και εμείς σαν σωματείο, έτσι να το πω, εκπλαγήκαμε δυσάρεστα όταν είδαμε αυτή την κλίση της διοίκησης σε συνάντηση, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και απέναντι, κυρίως απέναντι στους ασθενείς και αλλά και στους υπόλοιπους ανθρώπους που ξέρουν το μεγάλο κόπο και την προσπάθεια που κάνουν οι υγειονομικοί, είναι ότι αυτό το αίτημα της διοίκησης δεν είναι αίτημα καλοπροαίρετης συνεργασίας και κουβέντας. Στην ουσία είναι ένα αίτημα που θέλει να συνεχίσει να τρομοκρατεί και να επιδείξει ότι οι κινητοποιήσεις και διαφόρων ειδών μη αρεστές δραστηριότητες του σωματείου δεν θα γίνουν ανεκτές από τη διοίκηση. Και προφανώς νομίζω ότι, και καταλαβαίνετε και εσείς, είναι δικαίωμά μας σαν σωματείο εργαζομένων να προασπιστούμε και τη θέση μας και το δικαίωμά μας στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Να σημειώσουμε δε ότι από την κλίση της διοίκησης γίνεται μια προσπάθεια, ας πούμε διακριτική, να φανεί ότι οι κινητοποίησεις, ενοχλούν ή μπορεί ακόμα και να έχουν σαν αποτέλεσμα την απειλή της ασφάλειας των ασθενών. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα, κυρίως νομίζω με αυτό θυμώσαμε σαν σωματείο. Βλάπτουν την ασφάλεια, τι εννοείται, ότι επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας. Για τη διασφάλιση της ηρεμίας και της ασφάλειας των ασθενών. Ναι. Αυτό γράφει η κλίση. Και πώς ας πούμε, να μην θυμώσει κανείς όταν ξέρουν όλοι, κυρίως οι ασθενείς μας ξέρουν ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που νοιαζόμαστε για την ασφάλεια των ασθενών. Εμείς την προασπιζόμαστε καθημερινά, γιατί η ασφάλεια των ασθενών στην ουσία είναι η διασφάλιση της υγείας τους, είτε σε προληπτικό επίπεδο είτε βέβαια σε θεραπευτικό. Και δυστυχώς, δεν είναι αυτό πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου και κατ' επέκταση και της διοίκησης. Για να εξηγηθώ, πώς προασπίζεται την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών το Υπουργείο, η ΔΥΠΕ και η Διοίκηση, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε 6.000 αναμονές στα χειρουργεία? Αυτή δεν είναι επικίνδυνη κατάσταση για τους ασθενείς που πρέπει να χειρουργηθούν? Σαφώς και είναι, κάθε άνθρωπος το καταλαβαίνει. Αυτή δεν είναι όμως προάσπιση της ασφάλειας, έτσι, εκ μέρους τους. Δεν είναι απειλητικό για την ασφάλεια των ασθενών να λείπουν τόσες ειδικότητες από το παγνί, η διοίκηση? Ναι, μεν να λέει, ναι, έχετε δίκιο, αλλά στην ουσία να μην γίνεται καμία επισουσίας ανανέωση προσωπικού, ή το προσωπικό που να ανανεώνεται να μην είναι επαρκές. Ήδη αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι, και το έχουμε ανακοινώσει και εμείς βέβαια, ότι κρεβάτια μέσα δεν λειτουργούν επειδή δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. Θα μπορούσα να λέμε, κυρία Δουλγεράκη, μια λίστα πάρα πολύ μεγάλη, να καθόμαστε εδώ 2 ώρες να λέμε ποια πράγματα δεν έχουν επιληθεί εκ μέρους της διοίκησης της και της κυβέρνησης και από τα οποία πραγματικά απειλούν την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών. Η κινητοποίηση των εργαζομένων, τουλάχιστον στη δικιά μας την περίπτωση, με τον τρόπο που γίνονται, όχι μόνο δεν απειλούν την ασφάλεια των ασθενών, αλλά ή την προασπίζονται.
Κανείς νομίζω από τους ασθενείς που έχει τύχει να είναι μάρτυρα στις δικές μας κινητοποιήσεις δεν μπορεί να νομίζω να υποστηρίξει ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται με τρόπο που να ενοχλούνται ή να ακόμα χειρότερα να απειλείται κάποιο είδους ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πάρα πολύ απόλυτοι και κατηγορηματικοί και γι' αυτό είδατε και αυτό που περιγράψετε έτσι μια επιθετική θα έργα ανακοίνωση εκ μέρους μας, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι τέτοιο, ένα ακόμα ολίσθημα της διοίκησης να μην το στιγματίσουμε. Και να πω και κάτι ακόμα για μας, αυτό δεν είναι τυχαίο, δηλαδή δεν θεωρούμε και το γραφική ανακοίνωσή μας, δεν θεωρούμε ότι είναι μια ας το πούμε λάθος κίνηση, έλλειψη τάκτ, έλλειψη ευγένειας κτλ. Είναι μια συνεχόμενη προσπάθεια που τρομοκρατίας, περιορισμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων που γίνεται, για να πούμε την αλήθεια, όχι μόνο στο λοιπόν νοσοκομείο, σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας όπου υπάρχει αυτή η ευκαιρία και η οποία προφανώς πάει χέρι-χέρι με την προσπάθεια που επίσημα από τον Υπουργό Υγείας τον κύριο Πλεύρη έχει ανακοινωθεί, θέλουν να μετατρέψουν τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις, εφόσον και ο κύριος Πλεύρης είπε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ψηφιστεί νόμος που μετατρέπει τα νοσοκομεία σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Μες. Και για τους ακροατές, τι σημαίνει αυτό? Ότι το νοσοκομείο θα λειτουργεί σαν μια επιχείρηση, θα έχει κέρδη και ζημιές, ανάλογα με τα κέρδη και με τις ζημιές θα γίνονται οι προσλήψεις, ανάλογα με τα κέρδη και τις ζημιές θα γίνεται ο εξοπλισμός, ανάλογα με τα κέρδη και τις ζημιές θα είναι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Ανάλογα με τα κέρδη, τέλος πάντων, και το τι υπάρχει, θα γίνονται στη συνέχεια και οι χρεώσεις. Και το λέω αυτό διότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε σήμερα, δεν είναι ένα θέμα που το κουβεντιάζαμε χθες ή προχθές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητάμε για όλα αυτά τα οποία μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία, αλλά η απάντηση είναι, οι απαντήσεις στα δύσκολα είναι αυτές που θα πρέπει να δοθούν για τα χειρουργεία τα οποία είναι σε εκκρεμότητα, για τις συγχωνεύσεις των εκλογών, για το τι γίνεται με την παιδοψυχιατρική, για να πάω στο δικό σας τον τομέα, τι γίνεται στην ψυχιατρική, τι γίνεται με την παιδοαιματολογική, τι γίνεται όπως λέτε και στην ανακοίνωσή σας με τα βασικά υλικά και το τρέξιμο το οποίο κάνετε από κλινική σε κλινική, τομέα να βρείτε και τα αναλώσιμα. Τουλάχιστον θυμάμαι τον κύριο Βρύσαλη να το λέει πολύ πρόσφατα αυτό για άλλη μια φορά, ότι έχετε μπει σε ένα τέτοιο κυνήγι διότι ούτε αυτά φθάνουν, με τους γιατρούς, με τις συμβάσεις που λήγουν, με τους επικουρικούς, με το λουκέτο που μπαίνει με εισόδους, ακόμα και με τις πυρασφάλειες, όπως λέτε και σε αυτό το δελτίο τύπου και σε αυτή σας την ανακοίνωση. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Ας βάλουν μέσα και αυτό το θέμα. Δηλαδή η ασφάλεια των ασθενών εξαιτίας των κινητοποιήσεών σας, αλλά σας απαντήσουν πρώτα στα υπόλοιπα περί ασφάλειας που βάζετε και εσείς εδώ και χρόνια. Έτσι είναι ακριβώς. Και το θέμα, σας είπα, εμείς γενικά να σημειώσουμε ότι έχουμε ζητήσει εδώ και μήνες συνάντηση με τη διοίκηση και αν είχε μια πιο καλοπροαίρετη στάση θα μπορούσε να πει, ελάτε παιδιά να συζητήσουμε αυτά που θέτε εσείς, να σας βάλουμε και εμείς και αυτά τα δύο θέματα. Δικαίωμά τους είναι σε μια συζήτηση να θέσουν και αυτοί θέματα. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν αρνητικοί στα σωματεία στο να κουβεντιάσουμε με τη διοίκηση ή με οποιονδήποτε εκ μέρους της κυβέρνησης θέλει να κουβεντιάσουμε και να έχει μια ειλικρινή στάση απέναντι στα προβλήματα, όλα αυτά που περιγράψατε και ακόμα περισσότερα. Αλλά δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε και νομίζω καταλαβαίνω κάθε έτσι χέφρον άνθρωπος, δεν είναι αυτή η πρόθεση αυτή τη στιγμή της διοίκησης και της κυβέρνησης. Η πρόθεσή τους είναι αυτή που σας είπα πριν. Η τρομοκράτηση, όπως λέτε. Να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρομοκρατίας, ένα κλίμα ότι τέλος πάντων οι διεκδικήσεις είναι κάτι το κακό, το απαγορευτικό και το οποίο προφανώς θα συναντήσει και την αυστηρή αντιμετώπιση εκ μέρους τους. Εμείς και στην ανακοίνωση, κυρία Δουβγεράκη, και παντού το λέμε ότι δεν πρόκειται προφανώς σαν αξιοπρεπείς εργαζόμενοι υγειονομικοί που υπερασπιζόμαστε και το δικαίωμά μας στη δουλειά και το δικαίωμά μας βέβαια στην προσφορά υπηρεσιών στους ασθενείς μας να δεχθούμε τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Γιατί να σας πω την αλήθεια, είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Γιατί όταν ένας γιατρός λέει ότι εγώ πρέπει, ή ένας νοσηλευτής, πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ το καλύτερο για τον ασθενή μου και αυτή τη στιγμή αυτό το καλύτερο δυσχεραίνει από τη στάση της πολιτείας και της κυβέρνησης και της διοίκησης, προφανώς
και η στάση του υγειονομικού θα πρέπει να είναι εχθρική απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Στο ίδιο έργο θεατές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόδα. Να είστε καλά, δυστυχώς. Καλημέρα. Να συνεχίσουμε πάντως. Καλημέρα. Γεια.